Σας καλωσορίζουμε για μια ακόμα φορά. Η Φάρης, ο Δήμος Καλαμάτας και η Φάρης συνεχίζουν τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με τις δομές τους και ξεκινώντας από τον οικαστικό τομέα την Παρασκευή το Σάββατο, στις 17 Δεκεμβρίου και ώρα 7.30 με την μεταγένεια της χριστουγεννιάτικης έκθεσης των σπουδαστών του οικαστικού τομέα. Την Κυριακή στις 18 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Χορού στις 8 ώρα το βράδυ, η Δημοτική Σχολή Χορού θα μας παρουσιάσει μια εξαιρετική παράσταση. Στη συνέχεια, στις 21 του μηνός, στο Μέγαρο Χορού, θα πάρει σειρά το Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας και στις 8 ώρα το βράδυ θα γίνει μια μεγάλη παράσταση από τον Δημοτικό Οδείο. Το ίδιο βέβαια θα γίνει και στις 23 του μηνός, πάλι με παιδική ορχήστρα από τα παιδιά του Δημοτικού Οδείου Καλαμάτας. Νομίζω ότι οι λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες παραστάσεις, εκδηλώσεις, θα σας πει κατά μόνας ο κάθε καλλιτεχνικός διευθυντής. Εγώ να ευχαριστήσω τους καλλιτεχνικούς διευθυντές, οι οποίοι έχουν υπερβάλει αυτές τις άγιες μέρες, και να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, με υγεία πάνω απ' όλα, σε όλο τον κόσμο. Χρώματα πολλά λέγεται η έκθεση που εγκαινιάζεται το Σάββατο 17 του μήνα σε 7.30 το βράδυ στο φουαγέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας. Είναι πια ένας θεσμός για τον οικαστικό τομέα, για το οικαστικό εργαστήρι, αυτή η λεγόμενη χριστουγεννιάτικη έκθεση που ουσιαστικά παρουσιάζεται η δουλειά, μια επιλογή από τα έργα που δημιουργούνται στο οικαστικό εργαστήρι ουσιαστικά το πρώτο τρίμηνο του εκπαιδευτικού έτους. Πάρα πολλά έργα, τόσο των μικρών μας σπουδαστών όσο και των μεγάλων, έργα ζωγραφικής, κεραμικής, χαρακτικής, ομαδικά έργα και κατασκευές. Όπως ξέρετε, εμείς παίρνουμε παιδιά από 3,5 ετών, ουσιαστικά από προνήπιο, και μερικές φορές τα παιδιά μας μένουν όσο να γίνουν 18 και αμέσως από το σχολείο στη συνέχεια να οδηγηθούν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θέλω να σας ανακοινώσω ότι το σχολείο φέτος ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά. Έχουμε μία αύξηση στους μαθητές 50% σχεδόν. Και επίσης να σας πω ότι από τις εξετάσεις που είχαμε προς τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έγιναν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2022, έχουμε τρεις σοβαρότητες επιτυχίες, πολύ σημαντικές επιτυχίες, και μάλιστα μία μαθητρία μας πέρασε στις πρώτες 10 στις ανώτατες σχολές καλλιτεχνών της Αθήνας. Αυτό δείχνει την ποιότητα που γίνεται μέσα, την ποιότητα των μαθημάτων ουσιαστικά και την κατάθεση, ας πούμε, γνώσης και ψυχής που έχουν οι δάσκαλοι. Η έκθεσή μας θα διαρκέσει για σχεδόν ένα μήνα και μπορεί να την επισκεφθεί κάποιος, να δει το τι δημιουργείται και βέβαια να είναι ένα κίνητρο για ανθρώπους να έρθουν στο εικαστικό εργαστήριο ώστε να μάθουν κάτι, να δουν πώς λειτουργεί και να δουν αν τους ενδιαφέρει. Θέλω να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλά Χριστούγεννα και να περάσουμε τις γιορτές με ηρεμία, με αγάπη προς τον πολιτισμό και προς τους συνανθρώπους μας. Λοιπόν, την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Χορού στις 8 η ώρα το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η παράσταση της Δημοτικής Σχολής Χορού. Και φέτος θα χορέψουν όλα τα παιδιά της σχολής μας, έχουν κάνει χορογραφίες οι δασκάλες της σχολής και τα παιδιά είναι ηλικίες από 4 μέχρι 18 χρονών. Φέτος υπάρχει και μία συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού στην παράστασή μας και αυτή έχει προκύψει από το Σεπτέμβριο στα πλαίσια του αφιερώματος στον αρχαιολόγο κύριο Πέτρο Θέμελη. Έγινε μία συνεργασία με το φεστιβάλ, έστειλε η κυρία Λίντα Καπετανέα την χορογράφου χορεύτρια Πινελόπου Μωρού, το που χορογράφησε ένα 15 λεπτό κομμάτι για τα κορίτσια, για τα παιδιά της σχολής μας. Και ήταν πραγματικά μια υπέροχη χορογραφία και θέλουμε να τη δείξουμε και σε όλο τον κόσμο που θα έρθει στην παράστασή μας. Η συνεργασία μας όμως με το φεστιβάλ δεν σταματάει στην παράσταση. Έχουμε κάθε μήνα τα σεμινάρια χορού που είναι για ενήλικες και παιδιά και έρχονται καταξιωμένοι δάσκαλοι από την Αθήνα και κάνουν μάθημα στα παιδιά μας και πραγματικά αυτό έχει προχωρήσει πάρα πολύ τη σχολή μας και το επίπεδο της σχολής. Θέλω να ευχηθώ λοιπόν σε όλους χρόνια πολλά, με υγεία το 2023 και επίσης να αναφέρω ότι το 2022 έφυγε με τη μεγάλη στήριξη από τον Δήμαρχο της Καλαμάτας, τον κύριο Θανάση Βασιλόπουλο,
από τον Δήμαρχο, από τον Πρόεδρο της Φάρης, τον κύριο Παντελή Δρούγα και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Φάρης, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και το 2023 πιστεύω ότι θα κυλήσει έτσι ομαλά για όλους μας. Ευχαριστώ. Το Δημοτικό Δίο Καλαμάτας, όπως και κάθε χρόνο, ακόμα και τα δύσκολα δύο χρόνια της πανδημίας, δεν μπορεί να μην παραμένει δημιουργικό. Είναι βασικό χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης των παιδιών στη μουσική, είναι το να εμφανίζονται, το να παίζουν και βασικά για δύο λόγους κάνει κανείς μουσική αλλά και οποιαδήποτε τέχνη νομίζω. Ο ένας λόγος είναι για να σώσει την ψυχή του και ο άλλος λόγος είναι για να μοιράζεται αυτό το δώρο με τους υπόλοιπους. Έτσι λοιπόν κάθε Χριστούγεννα προσπαθούμε να μοιραστούμε με εσάς όσο γίνεται περισσότερο τη δουλειά που πραγματοποιείται στο Δημοτικό Δίο Καλαμάτας. Φέτος έχουμε και πάλι δύο συναυλίες. Η πρώτη συναυλία είναι την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου στις 8 η ώρα το βράδυ στην κεντρική σκηνή του Μεγάλου Χορού Καλαμάτας και ο τίτλος είναι «Χριστέ για δώσ' μου τα κλειδιά, να ανοίξω τον παράδεισο, να μπω σε περιβόλι». Ο τίτλος αυτός δεν επιλέχθηκε τυχαία. Επιλέχθηκε γιατί αυτή η συναυλία είναι μια συναυλία αγάπης και προσφοράς για τον συνάνθρωπο, καθώς μαθητές που συμμετέχουν στα μουσικά σύνολα του οδείου, σύνολα με βιολοντσέλα, με φλάουτα, με κλαρινέτα, με κιθάρες, με σύνολα παλιάς μουσικής, χοροδίες, θα παρουσιάσουν ένα πολύ ευχάριστο πρόγραμμα για φιλανθρωπικό σκοπό, καθώς ζητάμε από όλους σας να φέρετε τρόφιμα, ρούχα, βιβλία, παιχνίδια και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς ότι μπορεί να στηρίξει οικογένειες που περνούν δύσκολα αυτές τις Άγιες Μέρες. Θέλουμε να στηρίξουμε το έργο του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου της πόλης μας. Γι' αυτό δεν θα πω ότι αυτή η συναυλία είναι με ελεύθερη είσοδο, δεν είναι με ελεύθερη είσοδο. Απαιτείται για να έρθετε να παρακολουθήσετε τη συναυλία, να φέρετε και να συνεισφέρετε κάτι της, έστω μικρό, για τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας που περνούν δύσκολα αυτές τις Άγιες Μέρες. Στις 23 Δεκεμβρίου, μία δεύτερη συναυλία με τίτλο «Χριστούγεννα στο Μέγαρο», όπου μια ορχήστρα μπαρόκ που αποτελείται από καθηγητές και μαθητές του Δημοτικού Δίου Καλαμάτας θα παρουσιάσουν ένα πραγματικά πολύ ευχάριστο πρόγραμμα σαν πρώτο μέρος, ενώ στο δεύτερο μέρος η νιανική χοροδία θα τραγουδήσει τραγούδια τα οποία είναι, θα έλεγε κανείς, παρουσιάζονται για πρώτη φορά από τη χοροδία του Οδείου. Είναι ένα καινούριο ξεκίνημα, ένα καινούριο πρόγραμμα με ένα πολύ απαιτητικό και ιδιαίτερο ρεπερτόριο, μια συναυλία που είναι σχεδιασμένη για όλο τον κόσμο. Εμείς σας προσκαλούμε και στις δύο συναυλίες, γιατί από τη μία είναι πολύ μεγάλη μας χαρά να παίζουμε σε γεμάτο θέατρο και από την άλλη είμαι σίγουρος ότι όσοι έρθετε σε αυτές τις συναυλίες θα απολαύσετε μουσική πολύ υψηλού επίπεδου και θα στηρίξετε την προσπάθεια που κάνουν όλα τα παιδιά του Δημοτικού Δίου Καλαμάτας. Σας περιμένουμε λοιπόν, Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου και ώρα 8, φιλανθρωπική συναυλία στο Μέγαρο Χώρο Καλαμάτας, Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου και ώρα 8, συναυλία με ορχήστρες και χοροδίες του Δημοτικού Δίου Καλαμάτας. Να είστε όλοι εκεί. Συγκληρωματικά θα ήθελα να αναφέρω έτσι να σας γνωρίσω ότι ο Τομέας Λόγου και Γραμμάτων της Φάρης στις 19 Δεκεμβρίου και ώρα 7:30 στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας θα παρουσιάσει ο καλλιτεχνικός διευθυντής ο κύριος Κοσμόπουλος το έργο, το ένα αφιέρωμα για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Νομίζω θα βγει και δελτίο τύπου σχετικά, οπότε θα έχετε και πληρέστερη ενημέρωση. Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, η τελευταία για το 2022 παράσταση
αφήγησης παραμυθιών στο Δημοτικό 2 Καλαμάτα στις 12 το μεσημέρι. Παραμύθια για όλη την οικογένεια με την Λίλη Τριαντάρη και την Χριστίνα Δήμηζα.